Η μεγάλη πρόκριση τη Πορτογαλία στου προημητελικού του Euro 2024, μετά την νίκη 3-0, στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Σλοβενία, φέρνει του Ήβηρε να είναι η ομάδα με τι περισσότερε συμμετοχέ στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο. Συγκεκριμένα η Πορτογαλία προκρίνεται για 7η φορά σε προημητελικό Euro, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανεί μέχρι τώρα. Για την ακρίβεια, μόνο στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να προκριθεί στου προημητελικού. Κεντικό πρόσωπο φυσικά ήταν ο τερματοφυλάκας τη Πόρτο Γιώργο Κώστα που απέκρουσε τρία πέναλτι των Σλοβαίνων με αποτέλεσμα να γίνει ο ήρωα τη βραδιά. Ο Κώστα που μάλιστα στην παράταση είχε αποκρούσει το τέτα του Σέσκο με αποτέλεσμα να κρατήσει το 0-0 και στη διαδικασία των πέναλτι οι Πορτογάλοι του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να πάρουν την πρόκριση. Ο Κριστιανό Ρονάλντο παρά το κλάμα για το χαμένο πέναλτι στην παράταση στη διαδικασία ευστόχησε και έτσι βοήθησε και αυτό στην ομάδα του να προκριθεί στους προημιτελικούς. Το BBC έβαλε ένα περιπεχτικό σουπεράκι στην εκτέλεση πέναλτι του Ρονάλντο, Μιστιάνο Πενάλντο, κάτι που εξόργησε το Τζον Τέρι, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή την συγκεκριμένη κίνηση του BBC. Ο Ρονάλτο έχασε το υπαριθμό 30 πέναλτι στην καριέρα του σε συνολικά 193 εκτελέσεις. Ωστόσο, το ποσοστό στα χτύπηματα φάουλ σε μεγάλες οργανώσεις με την εθνική της ομάδα της Πορτογαλίας είναι 1,17. Μόλις ένα γκολ το είχε βάλει απέναντι στην Ισπανία στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 σε 60 εκτελέσεις. Κακομαθημένο παιδί χαρακτήρισε ο Ιταλό δημοσιογράφο Τανκρέντι Παλμιέρη, τον Κέβιν Ντεμπρόινε, ο οποίο τον είχε χαρακτηρίσει ηλίθιο μετά την ερώτηση του Ιταλού δημοσιογράφου για το γεγονό ότι η χρυσή γενιά του Βελγίου δεν κατάφερε να πάει σε τελικό μεγάλη διοργάνωση. Τέλο, δεν παρετείται από τη θέση του προποντή τη εθνική ομάδα Σερβία, ο Ντράγκαν Στόικοβιτ, μετά τη νέα αποτυχία τη ομάδα να διακριθεί καθώς ο Στόικοβιτς ήταν στον πάγκο και στο Μουντιάλ του κατάρτου 2022, αλλά και στο τρέχον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.